Είναι όλα εύκολα. Αφού για μια υπόσχεση ψηφίζεις. Οπότε το δικό μου σύστημα είναι αλάνθαστο. Και το δικό σου σύστημα τι λέει δηλαδή? Το δικό μου σύστημα λέει το πιο απλό πράγμα. Κάθε μέρα ένας Έλληνας θα παίρνει 1 εκατομμύριο δώρο. Από ποιον? Από μένα. Εγώ θα είμαι ο ταμείας του κόμματος. Του κόμματος. Του κόμματος και του κόμματος. Κάθε μέρα από 1 εκατομμύριο. Σε 10 εκατομμύρια μέρες θα πάρετε όλοι από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε είναι θέμα ημερών. Μην στενοχωριέσαι. Όλοι θα πάρετε. Λίγο υπομονή. Μα περνάνε μέρες. Δεν είναι τίποτα 10 εκατομμύρια μέρες. Θα βρεθείτε όλοι με 1 εκατομμύριο στην τσέπη. Αφορολόγητο. Χωρίς να υπάρχει ο φόβος να τα κατασχέσω, ακατάσχετα όλα. Και εσύ με αυτό δηλαδή το πρόγραμμα οικονομίας ζητάς να σε ψηφίσουμε? Μα θα με ψηφίσω, 1 εκατομμύριο είναι αυτό. Ο άλλος ψηφίζει επειδή θα πάρει 10 ευρώ αύξηση, δεν με ψηφίσουν που θα δώσω 1 εκατομμύριο. Σωστό και αυτό. Μα... ο άλλος έχει το σχέδιο Δήμητρα, εσύ πώς το ονομάζεις το σχέδιο? Φάτε όλοι. Δεν σου είπε άλλος, μαζί τα φάγαμε. Εγώ σου λέω, φάτε όλοι, από 1 εκατομμύριο θα φάνε. Τι θα φάνε? Αρκεί να σώρτε σειρά. Α, με ποιο κριτήριο αρκεί τη σειρά? Θέλεις κλήρωση, θέλεις αλφαβητικά, θέλεις ομορφιά. Μια μέρα θα παίρνουν οι όμορφοι, μια μέρα οι άσχημες. Και ποιος είναι αυτός που θα κρίνει ποιος είναι όμορφος? Ο διπλανός του. Ποιος? Ο διπλανός είναι... θέλα βρέχει. Δεν είναι έτσι, αλλιώς θα προτείνει. Το πουλί που λέει προτείνει τον εαυτό του. Είναι εύκολο. Εγώ κύριε. Εγώ κύριε το πήρε αυτό στο εκατομμύριο. Δηλαδή είναι εύκολο πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι το εκατομμύριο θα το πάρει. Χωρίς περιστροφές ή χωρίς ψέματα. Χωρίς υποσχέσεις. Κατευθείαν την άλλη μέρα το εκατομμύριο. Εκατομμύριο σε ευρώ ή σε... Όταν λέμε εκατομμύριο σε ευρώ δεν εννοούμε. Δεν είμαι απατεώνας. Οπότε, για να καταργηθεί το εκατομμύριο, γιατί ο Βαρουφάκης έχει και σχέδιο backup. Μα το και να καταργηθεί, ναι. Θα πέφτει πάλι 1 εκατομμύριο. Θες δραχμές, θες ευρώ, θες δολάρια, θες φιωρίνια. Δεν είναι κάτι δύσκολο. 1 εκατομμύριο θα παίρνει πάντως. Πώς έλεγε ο Φωτόπουλος, λίρες δεν δίδω. Σε δολάρια. Δολάρια δεν δίνω. Τρομερό, ε. Μα τι δίνεις, δε. Δώσε κάτι τέλος πάντων. Όχι, το άλλο ήταν ωραίο με την κάλπη και λίρα. Που πήγε στο Ρογκρομβί και το εξαργύρωσε. Την παίρνω άλλο στη λίρα και πόσο κάνει, λέει, 700 δραχμές. Και αρχίζει και μετράει. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και λέει κάποιος, κάλπη και φτού, λέει και ο Φωτόπουλος. Το φτού δηλαδή, το έκατσε βαρύ το Φωτόπουλο. Άρε Φωτόπουλο. Αόματος. Αόματος. Από τότε έχει μείνει το γνωστό Φωτόπουλος αόματος. Και μείναμε όλοι αόματοι. Και λέμε και μεγάλο χάλι. Να μην έχει τα μάτια σου. Γίναμε κλέφτες. Γι' αυτό και το ελληνικό τραγούδι είναι τόσο εύκολο που το χορεύουν πολύ ωραία. Το δημοτικό το έχεις δει. Ωραίοι κλέφτες να έξουν, ρίξ' οριζόνταν πομπό. Ωραίοι κλέφτες πομπονί κλέφτες. Δάλαβες από τότε. Λέω Τσουλίγκα σε ένα έργο, πιάστε ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, να μην μιλάει για κλέψη μου, λέει. Και ποιο να πούμε, ρε, λέει. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Και αρχίζουν τα παιδιά. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Ο κλέφτης κασπαθώνει. Ωραία, και αυτό λέει για κλέφτες, μιλάει. Δεν υπάρχει ελληνικό τραγούδι που μιλάει για κλέφτες. Συνεπώς, είμαστε ένας λαός. Ο κλέψας του κλέψαντος. Το έχεις δει το έργο που λέει ο κλέψης, Τρομερός. Ποιον κλέβαν? Την κατσίκα του γείτονα, τη γυναίκα την όμορφη. Κλέβαν πάντως. Δεν μπορείς να αντισταθείς αν δεν κλέψεις, ρε παιδί μου. Δεν ζεις χωρίς κλέψιμο. Και τώρα όλοι οι Έλληνες νοσία κλέβουν. Λέει ο άλλος, εγώ δεν κλέβω. Λέει είμαι μισθωτός, πώς θα κλέψω? Ναι. Και όμως κλέβεις. Ναι. Όλοι κλέβουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Πρώτα απ' όλα είσαι Έλληνας.
Άραγε, είσαι κλέφτη. Και ο άλλο λέει: δεν έχω κλέψει ποτέ. Λέει τόσο ψέμα που κλέβει και του άλλου την ιδέα. Δηλαδή, κι ο άλλο το έχει πει: δεν κλέβω. Άραγε, κλέψει και την ιδέα του άλλου. Και το κλέψω, και το χρήμα. Και την κατσίκα. Και τη γυναίκα κλέβει. Δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο να κλέβουν γυναίκε. Ναι. Κατάλαβες. Βρίσκεις μία που δεν σε δίνουν οι γονείς, την κλέβεις. Βρίσκεις μία πλούσια, την κλέβεις. Βρίσκεις μία ανήλικη, την κλέβεις. Βρίσκεις μία χαζή, την κλέβεις. Δηλαδή το κλέψιμο πάει σύννεφο. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Μήπως να εξάγουμε κλεψιά. Μπα, είναι δικό μας αυτό, δεν το δίνουμε με τίποτα. Δεν το δίνουμε. Έχουμε δώσει τον πολιτισμό, έχουμε δώσει ας πούμε τη γλώσσα, λέξεις σε ελληνικές, αλλά το κλέψιμο δεν το δίνουμε πουθενά. Ναι, προσπάθησε όμως οι φίλοι μας, πώς τη λένε αυτοί που τη βάλαν φυλακή, η Καϊλή. Καϊλή, προσπάθησε κοπέλα. Δεν κατάφερε τίποτα. Κανένας από το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπόρεσε να την αντιγράψει. Μόνο ο πατέρας της πήγε να κάνει, αλλά ήταν Έλληνας. Ακόμη και ο Γκόμενος ήταν και αυτός σε ελληνική νοοτροπία είχε. Αφού είναι Ιταλός, είναι ούνα φάτσα. Ναι. Οπότε να καταλάβεις δεν θα αλλάξει ποτέ. Είναι δικό μας αυτό το προνόμιο. Πώς είναι ο ήλιος πάντα στην Ελλάδα, πάντα ξάστερος. Ναι. Δεν μπορεί να το κλέψει κανένας άλλος. Πώς είναι τα νησιά, η θάλασσα, όλα πεντακάθαρα, Αιγαίο είναι αυτό. Ναι. Δεν το κλέβει κανένας. Οι Τούρκοι. Τι να κλέψουν, δεν μπορούν να κλέψουν τίποτα. Πώς δεν μπορούν, τώρα θα γίνει συνεκμετάλλευση. Εσύ τι έχεις να πεις πάνω στο σχέδιο αυτό. Μα στην εκμετάλλευση τον υπόγειο πλούτο. Ναι. Εμείς θέλουμε τον αφρό της θάλασσας. Στον αφρό της θάλασσας. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό είναι λίγο κεφαλουνίτικο, αλλά μου αρέσει. Κατάλαβες τι λέμε. Δεν μπορεί, εδώ είναι όλα εύκολα. Και το κλέψιμο δεν θα το γράψει κανένας. Τον πολιτισμό μας πήγαν να αντιγράψουν την τέχνη μας, τα γάλματα, την αρχαία φιλοσοφία. Την κλειψά ποτέ δεν κατάφεραν. Ανήκανε άνθρωποι. Όλη η ανθρωπότητα είναι ανήκανε. Μόνο εμείς. Και ειδικά και στον εμφύλιο πόλεμο, κάτι πήγαν να κάνουν διάφορα κράτη όπως η Ισπανία, όπως άλλα κράτη. Στον εμφύλιο, εμείς, αν θυμηθείς τα αρχαία χρόνια, το 300-400-500 π.Χ., κάθε κράτος, κάθε πόλη κράτος. Ο ένας πολέμα για τον άλλον. Δηλαδή δεν το έχει άλλο κράτος αυτό, τόσο μικρό. Και τόσο πολλά κράτη σε ένα κράτος. Γιατί τώρα τι έχουμε νομίζεις. Και τώρα το ίδιο έχουμε. Πολλοί φτιάχνουν, εσύ να τώρα έκανες κόμμα. Ναι, εγώ κόμμα με ουσία τώρα, αυτοί δεν έχουν εσύ. Αυτοί αντιγράφουν στα ψέματα. Αν φτιάξεις και ένα κόμμα, φτιάξω εγώ ένα. Σαν το δικό μου κανείς, σαν το δικό μου κανείς. Εδώ μιλάμε ένα εκατομμύριο την ημέρα. Ποιος το κάνει αυτό, 40 ευρώ την ημέρα το μήνα αύξηση δίνουν. Εγώ ένα εκατομμύριο την ημέρα. Όχι φράγκο 2 φράγκα, ένα εκατομμύριο. Κατάλαβες τι λέμε. Θα σας σώσω όλους, ρε. Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας. Ναι. Θα σας εξαφανίσω μεν. Το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί όταν πάρει ο ένας ένα εκατομμύριο την ημέρα, οι άλλοι θα υποφέρουν. Ένας πάντων θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Δεν μπορεί. Θα σου φέρω το ψηφοδέλτιο, το έχω ήδη καταγράψει. Δεν πήρα μόνο πρωτόκολλο, θα το καταθέσω. Αλλά έχω φωτογραφία, έχω τεκμηριωμένες απόψεις. Μήπως να πας να κάνεις εκεί να συμπαραταχθείς εκεί με τον Κανελόπουλο που μαζεύει όλη την δεξιά. Μα εγώ δεν είμαι δεξιός. Τι είσαι. Αφού με καταλάβεις, δεν είμαι ούτε αριστερός. Ναι, τι στο λύκο είσαι. Λέει ο άλλος, ναι. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Ναι. Αποκλείεται να είσαι καλός. Γιατί? Αφού δεν υπάρχουν καλοί. Πώς δεν υπάρχουν καλοί. Αφού δεν υπάρχουν κακοί, πώς δεν υπάρχουν καλοί. Σωστό. Καταλαβαίνεις. Υπάρχει κανένας καλός. Όλοι έχουν σκεφτεί μια πατεωνιά, μια κακία, ένα αθνικό. Κάποια στιγμή λέει ρε, το πούστια το σκοτώσω ρε παιδί. Εγώ τους έχω ακούσει τον εαυτό μου πολλές φορές να το λέω. Κι άλλοι το έχουν πει. Τον κερατά, θα το σκοτώσω. Ναι. Οπότε το έγκλημα ήδη το έχεις κάνει. Ναι. Η εκτέλεση. Απλά... Το θέμα εκτέλεση θα γίνει από το Θεό. Κάποια στιγμή θα πεθάνει. Yeah. Το λέει ο Μικροπάνος. Όλοι θα πεθάνετε. Όλοι θα πεθάνετε. Κατάλαβες. Πες αυτό δρόμο αυτά. Κατάλαβες τι λέμε. Έναν δέχο άλλο θα φύγω τώρα. Κι εγώ. Σε 2 ώρες φεύγω.
Είδε ένα ωραίο βίντεο χθες που έλεγε: άλλη πήγα στο χωριό να κάνω πασκαλιά και η 5 ώρα το πρωί με ξύπνησε ο κόκορας. Ξύπνησε από τον κόκορα η ώρα 5 το πρωί και το μεσημέρι βρήκα τον κόκορα στον ταψί. Κατάλαβες, αυτό έπαθε. Εδώ στο χωριό λέει που πήγα τόσες μέρες έχουν άλλο κόκ, κώδικα κυκλοφορίας. Περνά προτεραιότητα, έχουν μόνο χουργερή. Οι επισκέπτες δεν έχουν προτεραιότητα. Πάρα πολύ ωραίο. Αν το βρεις το τηλέφωνο και θα το ακούσεις, θα πας πλάκα. Αλλά ο κόκορας, λάλα η 5 το πρωί και το μεσημέρι το βρήκε στον ταψί. Ψημένον. Πέρα, πέζε ο κόκορας. Δεν ξαναμίλησε ποτέ. Αυτά που λες. Είναι σαν ένα εθνικό ύμνο. Στο εθνικό ύμνο, να καταλάβεις, λένε μόνο τους τέσσερους στίχους πρώτους. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή. Όσοι τους ξέρουν κι αυτούς. Που το κάνω λάθος. Σε γνωρίζω από την όψη του λένε πιο πολύ. Και όχι μόνο τα παιδάκια, ακόμη και στις επίσημες εκδηλώσεις. Ακούγεται σε γνωρίζω από την όψη. Πού πας, ωραία Καραμέτρο. Πού να απαγγείλεις 172 στίχους, 176 πόσους έχει. Αποκλείεται. Το έχεις διαβάσει το εθνικό ύμνο. Απάς πλάκα. Γιατί ο βρίσιμο που δείχνει σε βασιλιάδες, σε βουλευτάδες, σε συστήματα, τα έπει όλα τρομερό. Εκεί που καθόταν απέναντι σε Ζάκυνθο. Ναι, ναι, έγραφε. Τους έχει όλους γραμμένους. Καθέτος.